Αυτές οι απογευματινές ώρες είναι οι καλύτερες. Είναι οι ώρες του τροχού της τύχης. Είναι οι ώρες που έρχεται η Νατάσα Κουβελά. Γεια σου, Νατασάκη. Πού είστε? Σε αποθεώνει το κοινό, σε αποθεώνει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εγώ από θάλασσα σας βρήκαμε. Και όποιος γυρίζει, κερδίζει. Πρέπει να πατήσετε γρήγορα τον μπάζερ. Η κατηγορία είναι παροιμιώδης φράση. Μία φράση, παροιμιώδης. Μία σου και μία μου. Έλα. Όχι. Εγώ. Εγώ. Μόνο. Στην Χριστίνα. Εγώ και εσύ μαζί. Νατάσα. Υποστήριξη. Μπράβο ρε Χριστίνα. Έλα να παίξεις. Μία σου και μία μου, όπως έλεγε και η Άντζη Σαμίου, πάμε να πάρουμε την κατηγορία και να ξεκινήσεις. Ναι. Η κατηγορία είναι λογοτεχνικοί ήρωες. Πολύ καλά, καμία σχέση με αυτό που είχαμε πριν. Γυρνά. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε τρεις σειρές στον πίνακα, αλλά υπάρχει ένα όνομα στην τελευταία γραμμή του πίνακα. Κάτω. Και άλλο ένα όνομα στις πρώτες δύο. Ωραία. Δύο λογοτεχνικοί ήρωες από πολύ πολύ γνωστό μυθιστόρημα. Τέλεια. Πρώτο γράμμα. Ξεκινάμε με το σίγμα. Για 50 ευρώ το σίγμα, ένα εκεί στην αρχή του δεύτερου ονόματος. Ωραία. Ξανά. Έχουμε 40. Ας πούμε το ταφ. Α, διπλό. Είσαι στα 130 ευρώ. Μάλιστα. Το νι. Νι. Είναι τετραπλό. Ωραία. Είναι 20 μόνο. Τι να κάνεις τώρα. Αυτό σουλάχε. Να πάρουμε το α. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Το α υπάρχει μόνο στο πρώτο από τα δύο ονόματα που είναι στον πίνακα. Α. Αλλά τώρα, ναι. Αχ και βαχ. Για λίγο. Λοιπόν, μία σου και μία του Αντώνη τώρα. Αντώνη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλή επιτυχία, φίλε μου. Πάμε. Ευχαριστώ να γυρίσουμε πρώτη φορά. Έχουμε εξπρές. Θα πούμε το κάπα. Το κάπα. Έχει κάπα. Πάρε το εξπρές. Εννοείται, η διαδικασία αυτή, υπενθυμίζω, απαιτεί μόνο γράμματα, όχι γυρίσματα. Θα πούμε το μη. Το γράμμα μη, Μαδρίτη, υπάρχει. Έφτασε στα 100 ευρώ. Επόμενο γράμμα. Τώρα έχεις επιλογή ανάμεσα σε σύμφωνο και φωνή, αν θες να αγοράσεις βέβαια. Θα πούμε το όμικρον. Θέλει να αγοράσει και νομίζω ότι καλά κάνει, νιώθω. Γιατί το όμικρον θα του δώσει 4. Τετραπλή βοήθεια. Πάμε για σύμφωνο πλέον. Θα πούμε το ρο. Υπάρχουν δύο στο μικρό όνομα του πρώτου λογοτεχνικού ήρωα από ένα πολύ σπουδαίο μυθιστόρημα. Το χ. Έλα ρε εσύ. Όχι το χ. Άρα δεν είχες δει το πρώτο όνομα, το μικρό όνομα ποιο είναι, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι βγαίνει νόημα. Με τι άλλο θα μπορούσε να είναι εκεί, ποιο όνομα μπορεί να έχει αυτά τα γράμματα. Κάνεις τη σειρά σου εδώ, κρατάς τα 100 ευρώ, έρχεται να παίξει η Βιβί μας για πρώτη φορά. Θα γυρίσει μόνο για 20 ευρώ, αλλά θα μας πει το... Το πι. Ακριβώς αυτό. Πιστεύαμε ότι θα είχε εντοπίσει ο Αντώνης, βασικά το εντόπισε, αλλά μάλλον ξέχασε να μας το πει. Χάνει τη σειρά της και η Βιβί, όπως την έχασε νωρίτερα η Χριστίνα που ξαναπαίζει τώρα. Θα πάρω ένα φωνή, γιατί δεν το έχω καθόλου. Ωραία, ωραία. Θα πάρω το έψιλον. Το έψιλον που ξέρεις ότι υπάρχει τη λέξη Ρόμπερτ, ναι. Έτσι. Καλά κάνω. Υπάρχει κι άλλο ένα εκεί στο δεύτερο όνομα. Και τώρα γυρνάς, γιατί έμεινε ένα δεκαρικάκι. Να πω το γάμα. Μπράβο. Πενήντα ευρώ. Θα πω το λάμδα. Προφανώς αυτό δεν ταιριάζει περισσότερο εκεί, ακόμα και αν δεν γνωρίζει τον Ρόμπερτ Λάγκτον. Αυτό ταιριάζει. Ωραία. Ωραίο! Λοιπόν, ωραίο. Μπορεί και να μην είναι ωραίο, ναι, αλλά είναι ενδιαφέρον. Θα πούμε το φι. Σωστά. Ωραία. Το σκέφτηκες. Λοιπόν, τώρα εδώ να σου πω ότι έχεις 160 ευρώ. Το ερωτηματικό κρύβει είτε άλλα 500 είτε μια χρεοκοπία. Θα το σηκώσουμε. Είναι μια εύκολη απόφαση, ναι, νομίζω, έτσι. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι τα 160 ευρώ είναι ένα ποσό που αξίζει να ρισκάρεις, γιατί αν χαθεί δεν θα ενοχληθεί, ναι, καθόλου, μα καθόλου, η φίλη μας Χριστίνα. Σε αντίθετη περίπτωση,
Τα οικονομήσαμε. Για να δούμε. Λοιπόν, συν 500 ή 0. 500. Το ξεκίνημα είναι δυνατό. Είναι πάρα πολύ δυνατό γιατί αυτή τη στιγμή, 2 γράμματα πριν τη λύση του γρίφου, έχει 660 ευρώ. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν νομίζω ότι το ξέρεις 100%, σωστά. Δεν το ξέρω, όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, γιατί δεν έχω πει ότι τελείωσε είτε κάποιο σύμφωνο είτε κάποιο φωνή, ότι έχουμε ένα σύμφωνο και ένα φωνή. Θα προσπαθήσω να το λύσω. Πάμε να ακούσουμε τη λύση του γρίφου. Ρόμπερτ Λάγκτον. Ναι. Σόφι Νέβο. Μπράβο! Λοιπόν, είναι Σοφή Νεβό. Α, Σοφή Νεβό. Έτσι. Και τα δύο λάθη. Έχεις διαβάσει ή έστω δει Κώδικα Ντα Βίντσι? Όχι, δεν το έχω δει. Α, μάλιστα. Βασικά είναι από τα πιο πετυχημένα βιβλία, τα πιο εμπορικά βιβλία. Έτσι. Και ο πρωταγωνιστής είναι ο Ρόμπερτ Λάγκτον, βεβαίως, διατεκριμένος αρχαιολόγος και η βοηθός του εκεί, η Σοφή Νεβό. Δεν θα κάνω spoiler, κύριε Μαντά, δεν θα πω, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην έχει διαβάσει το βιβλίο ή να μην έχει δει την ταινία με τον Τόμ Χάνκς. Το βιβλίο είναι του Ντάν Μπράουν πάντως και τα λεφτά είναι δικά σου. 660. 760 συνολικά μαζί με την ελεξομαχία. Έχει κάνει το 2 στα 2, αλλά τώρα ο Αντώνης μας ξεκινά πρώτος.